Γεια χαρά παιδιά, Gaming Respi εδώ και σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο challenge στο Battlefield 4. Στα επεισόδια αυτά για όσους δεν γνωρίζουν, εσείς μου προτείνετε με ποιο τρόπο θέλετε να παίξω και τι ακριβώς να χρησιμοποιήσω και το κάνετε αυτό αφήνοντας σχόλιο από κάτω με διάφορες ιδέες και εγώ όπως πάντα θα διαλέξω το σχόλιο με τα περισσότερα likes. Και αυτή τη φορά το πιο διάσημο σχόλιο ανήκει στον Γιώργο Λίζου. Αν το λέω σωστά, φίλε μου, ο οποίο γράφει πολύ ωραίο βίντεο στο επόμενο challenge, παίξε μόνο με χειροπομπίδε. Και ναι, καταρχά Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Και δεύτερον, μπορώ να πω ότι μπράβο, τα κατάφερε να με ζωρήσει αρκετά με αυτό το challenge. Και ξέρω ότι δεν έχω κάνει πολλά challenge επεισόδια για να το λέω αυτό, αλλά πιστεύω πω το συγκεκριμένο challenge ήταν αρκετά δύσκολο να το κάνω. Και Όσο και αν φαίνεται περίεργο που το λέω αυτό, διότι αν σκεφτεί, hm, challenge με χειρομοβίδε, δηλαδή πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Απλά βάζει ένα άμμο πακ δίπλα σου και σπαμάρει με χειρομοβίδε και σκοτώνει του πάντε. Αλλά όσο και αν εύκολο ακούγεται στη θεωρία, πιστέψε με, είναι πολύ πολύ δύσκολο στην πράξη. Ειλικρινά δεν νομίζω να έχω παίξει τόσε πολλέ ώρε και να μην μπορώ να κάνω ένα καλό kill streak και μπορώ να πω πως αυτό οφείλεται σε διάφορα πράγματα. Καταρχάς να πω ότι δοκίμασα όλες τις χειροπομπίδες που κάνουν ζημιά στον αντίπαλο εκτός βέβαια από το καπνό και σίγουρα οι τρεις που χρησιμοποίησα πιο πολύ είναι η M67, η V40 Mini και η RGO. Οπότε καταρχάς έχουμε την M67 με την οποία μπορείς να κάνεις άνετα kill και σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την έκρηξη αλλά το θέμα είναι ότι έχεις μόνο μία Οπότε ακόμα και να βάλεις ένα άμμο pack δίπλα σου θα κάνει πολύ πολύ ώρα για να εφοδιαστείς με μια άλλη M67. Οπότε την απέφυγα αυτή τη χειρομοβίδα διότι ακόμα και αν κάνει το μεγαλύτερο damage από όλες τις άλλες τι να την κάνεις αν έχεις μόνο μία. Ύστερα έχουμε τις V40 Mini. Το καλό με αυτές είναι ότι μπορείς να κουβαλήσεις μέχρι 3 και άνετα σπαμάρεις σε αντιπάλους που είναι ήδη τραυματισμένοι. Και το λέω αυτό διότι μόνο έτσι θα κάνεις skills με αυτές. Διότι δεν κάνουν 100% ζημιά στον αντίπαλο. Αν ο αντίπαλο έχει, ας πούμε, full ενέργεια, θα χρειαστεί να ρίξει δύο από αυτέ τι V40 Mini. Και αυτό φυσικά δεν συμφέρει, διότι πάλι θα πρέπει να περιμένει αρκετή ώρα για να εφοδιαστεί με αυτέ ένα άμμο-πάκ. Άρα, με λίγα λόγια, τι πετούσε όταν γινόταν χαμό και ήξερα ότι κατά 99% οι αντίπαλοι στου οποίου τι πετούσε ήταν ήδη τραυματισμένοι. Και τέλος έχουμε τις RGO Impact που είναι αρκετά χρήσιμες διότι οι σχεδόν μόλις ακουμπήσουν κάπου άρα το καλό με αυτές είναι ότι ο αντίπαλος δεν θα προλάβει να ξεφύγει από αυτές, έτσι. Αλλά και πάλι, σπάνια θα σκοτώσει κάποιον μόνο με μία, εκτός και αν βέβαια είναι έστω λίγο τραυματισμένος. Και φυσικά πάλι το κακό είναι ότι έχει μόνο δύο και παίρνει τον ίδιο χρόνο για να εφοδιαστεί με αυτέ. Και πρέπει να πω ότι έκαναν καλά οι developers που έβαλαν σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να εφοδιαστεί με χερμοπίδε, διότι φανταστείτε θα γινόταν τρελό παμάρισμα, ειδικά σε κλειστού χάρτε. Αλλά απ' την άλλη, την ώρα που έπαιζα, ευχόμουν να μην το είχαν κάνει, διότι αν έπαιρνε λιγότερο χρόνο για να εφοδιαστώ από ένα άμμο pack, τότε θα μπορούσα να κάνω και μερικά ωραία kill streak για εσά, έτσι. Και φυσικά στην αρχή επέλεξα να παίξω σε χάρτε Operation Locker και Operation Metro, διότι όπω καταλαβαίνετε κι εσεί είναι πιο εύκολο να βρει κάλυψη σε τέτοιου χάρτε αν μείνει από χειροβομβίδε. Και είναι και το άλλο, ότι υπάρχουν μερικά καμπεροσημεία στα οποία μπορεί πολύ απλά να καμπερωθεί και να πετά συνέχεια Η Ειλικρινά πίστευα πω δεν θα ήταν τόσο δύσκολο διότι πολλέ φορέ εκεί που δεν το θέλει ή εκεί που δεν το περιμένει, ξαφνικά πετά μια χειροβομβίδα και σκοτώνει 2-3 άτομα. Οκ, okay, το ξέρω, δεν συμβαίνει τόσο συχνά, αλλά συμβαίνει, τυχαίνει. Αυτή τη φορά όμως για κάποιο λόγο δεν έτυχε και αυτό φυσικά επειδή όταν παίζεις κανονικά και δεις ξαφνικά μπροστά σου για παράδειγμα τρεις αντιπάλους, τους πυροβολάς πρώτα και αφού βλέπεις ότι δεν τα βγάζεις πέρα, γρήγορα πετάς μια χερμοβίδα και καλύβεσαι και αφού είναι ήδη τραυματισμένοι οι αντίπαλοι ψοφάνε από τη χερμοβίδα. Εδώ όμω δεν μπορούσα να πυροβολήσω γιατί αυτό ήταν και το challenge, έτσι. Να παίξω μόνο με χειροπομπίδε. Και αναγκαστικά, εάν έβλεπα κάποιον μπροστά μου, απλά έπρεπε να κρυφτώ γρήγορα και να πετάξω μια χειροπομπίδα. Αλλά το θέμα είναι ότι σχεδόν πάντα ο αντίπαλο είτε προλάβαινε να φύγει από εκείνο το σημείο, ή πολύ απλά να με φάει. Οπότε, με λίγα λόγια, παιδιά, το challenge όπω βλέπετε και στο βίντεο πήγαινε πολύ χάλια και πίστευα πω δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα παραπάνω. Φυσικά, σκέφτηκα μερικά πραγματάκια τα οποία. Θα μπορούσαν να με διευκολύνουν κάπω, όπω για παράδειγμα να πυροβολάω λίγο με το όπλο μου, του αντιπάλου, και ύστερα να πετάω τι χειροπομπίδε και να του αποτελειώνω. Αλλά είπα να τηρήσω πλήρω τη συμφωνία, το challenge δηλαδή που με δώσατε. Αλλά όπω είδατε και στι πρώτε σκηνέ, αυτό είναι αρκετά βαρετό να το βλέπει και φανταστείτε πόσο βαρετό είναι να το κάνει. Και εκεί ξαφνικά, κάποια στιγμή που μιλούσα με έναν συνδρομητή μου, μου έδωσε μια ιδέα και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον και πήγα αμέσω να τη δοκιμάσω. Ε, στην ουσία η ιδέα ήταν να πετάω εκρηκτικά C4 σε οχήματα και ύστερα να πετάω μια χερμομπίδα με αποτέλεσμα να σκάει το όχημα και να ψοφάνει η αντίπαλη. Αλλά το καλό εδώ είναι ότι πάλι δείχνει ότι τα kills έγιναν με χειροπομβίδα, άρα τήρησα και το challenge. Οπότε αμέσως άρχισα να παίζω σε μεγάλους και ανοιχτούς χάρτες να βρίσκω οχήματα ή σνάιπεράδες και πετούσα C4 με μια rg και διάλεξα την RGO φυσικά για να μην προλάβει το όχημα να φύγει μέχρι να σκάσει η χειρομοβίδα ή ο αντίπαλο έτσι. Διότι το καλό με την RGO, όπω είπαμε, είναι ότι σκάει σχεδόν αμέσω. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή, διότι φανταστείτε πω ακόμα και όταν παίζει μόνο με συμφόρ, πολλέ φορέ ο αντίπαλο θα σε δει και θα σε ρίξει κάτω πριν προλάβει να σκάσει το C4. Ενώ εδώ. Έπρεπε να πετάω τόση φορσά οχήματα ή στους αντιπάλους που κρυβόντουσαν κάπου, έπρεπε γρήγορα να απομακρυνθώ και έπρεπε γρήγορα να πετάξω την RGO. Δηλαδή αυτά τα τρία πραγματάκια έπαιρναν αρκετό χρόνο για να το κάνω. Αλλά μόλις το συνήθισα μου, μου άρεσε αρκετά, είχε αρκετό γέλιο σε αρκετές φάσεις διότι ο αντίπαλο ας πούμε που βρισκόταν μέσα σε ένα όχημα και έβλεπε ότι πέθανε από μια RGO πάθαινε πλάκα. Και έγραφε ας πούμε στο chat, στο chat What the fuck Πώς με σκόντες με μια RGO Οπότε ναι Αυτά παιδιά πιστεύω πως στήρισα το challenge αρκετά Ή μάλλον όσο μπόρεσα Και δεν μπορώ να πω πως τα πήγα και άσχημα Έτσι και το απόλαυσα αρκετά. Σα συνιστώ και εσά να το δοκιμάσετε και να μου πείτε τη γνώμη σα. Θα μπορούσα φυσικά να παίξω μόνο με χειροβομβίδε όπω έκανα στην αρχή, αλλά πιστεύω όπω είπα και πριν, είναι βαρετό να το βλέπει. Φυσικά ήταν βαρετό να το κάνω, αλλά πιο πολύ σκέφτηκα εσά. Δηλαδή, ποιο θα έβλεπε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έκανα και αυτή τη μίξη C4 με RGO. Έτσι, και είχε ωραίο αποτέλεσμα, μπορώ να πω. Και βλέποντα αυτή τη σκηνή, θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή ο αντίπαλο, βλέποντα ένα C4 δίπλα του και το ασανσέρ να κλείνει. Anyway, αυτά. Ανυπομονώ να δω τι θα μου πείτε να κάνω στο επόμενο challenge, οπότε κάντε μου τη ζωή δύσκολη. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο κάντε ένα like και μοιραστείτε το που θέλετε. Αυτά από μένα παιδες, μαζί στον Gaming Crespi, τα λέμε την άλλη φορά.